Χριστούγεννα χωρίς μελομακάρνα και κουραμπιέδες δεν γίνονται. Είναι από τα γλυκά που ξυπνούν αναμνήσεις. Η μυρωδιά από το φρέσκο βούτυρο, τα καβουρδισμένα αμύγδαλα, τις κανέλες και τα πορτοκάλια είναι χαραγμένα βαθιά στη μνήμη μας από παιδιά. Και σήμερα θα φτιάξουμε τους πιο νόστιμους και αφράτους κουραμπιέδες. Η συνταγή που θα κάνουμε σήμερα είναι η συνταγή που έκανε η γιαγιά μου. Και αυτό που μου έλεγε πάντα είναι ότι το μυστικό για νόστιμους κουραμπιέδες είναι το καλό βούτυρο. Και εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο Βιτάμ που τώρα μπορούμε να το βρούμε με φρέσκο ελληνικό αγελαδινό βούτυρο. Το έχω αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου και θα το χτυπήσουμε στο μίξερ. Ένα δεύτερο μυστικό είναι ότι θα πρέπει να αφήσουμε το βούτυρο για αρκετή ώρα να χτυπηθεί και να φρατέψει. Το έχουμε χτυπήσει για 2 έως 3 λεπτά. Τώρα θα προσθέσουμε τη ζάχαρη και θα συνεχίσουμε για άλλα 5 λεπτά ακόμα. Όση ώρα περιμένουμε να φρατέψει το βούτυρο, θα καβουρδίσουμε τα αμύγδαλα. Θα χρησιμοποιήσω ομά αμύγδαλα, nuts for snacks. Θα καβουρδίσουμε τα αμύγδαλα σε προθερμασμένο φούρνο στους 100 βαθμούς για περίπου 10 λεπτά και θα αφήσουμε να κρυώσουν εντελώς. Τώρα θα προσθέσουμε μέσα ένα αυγό, κανέλα και τώρα θα βάλουμε κονιάκ νοσός, ένα σφινάκι που μέσα θα διαλύσουμε ένα κουταλάκι σόδα. Επίσης θα προσθέσουμε μισό σφινάκι ανθόνερο που θα αρωματίζει τους κουραμπιέδες μας. Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα να χτυπηθούν τα υλικά μας. Το βούτυρο είναι έτοιμο και τώρα θα θρηματίσουμε τα αμύγδαλα. Έχουν κρυώσει και μπορούμε να τα βάλουμε είτε σε ένα γουδί, γιατί δεν θέλουμε να θρηματιστούν εντελώς, είτε σε ένα πολυμηχάνημα. Έχω εδώ αλεύρι αλατίνι για όλες τις χρήσεις. Θα κοσκινήσουμε και θα προσθέτουμε σταδιακά στο μείγμα μας. Με μία μαρίζα θα ανακατεύουμε το μείγμα μέχρι να πάρει όλο το αλεύρι. Και τέλος θα βάλουμε τα αμύγδαλα. Έχουμε ρίξει μέσα το μισό αλεύρι και τώρα θα συνεχίσουμε να ζυμώνουμε με τα χέρια. Παραδοσιακά, εδώ στην Κρήτη καβουρδίζουμε πολύ καλά το αμύγδαλο για να βγάλει όλα του τα αρώματα. Η ζύμη μας είναι τέλεια, βουτυράτη και μυρωδάτη. Θα πλάσουμε τους κουραμπιέδες μας. Μπορούμε να τους κάνουμε είτε πιο μεγάλους είτε πιο μικρούς. Εγώ τους θέλω περίπου στα 30 γραμμάρια. Θα πλάσουμε μπαλάκια και θα κάνουμε μία μικρή λακκουβίτσα στη μέση για να κρατήσει
όλη την άχνη ζάχαρη. Και τώρα θα βάλουμε τους κουραμπιέδες σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά. Οι κουραμπιέδες μας είναι έτοιμοι. Θα τους αφήσουμε να κρυώσουν εντελώς και θα τους περάσουμε σε ζάχαρη άχνη. Θα τους περάσουμε πάρα πολύ καλά για να μείνει πάνω η ζάχαρη. Σε αυτή τη λακκουβίτσα που δημιουργήσαμε όταν τους πλάθαμε, θα κάτσει όλη η ζάχαρη και όλη η γλύκα. Αυτή λοιπόν ήταν η συνταγή μας, παραδοσιακοί κουραμπιέδες. Αν σας άρεσε, κοινοποιήστε το βίντεο να το δουν οι φίλοι σας και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία και αγάπη στα σπίτια μας.